Ξεκινάμε πρώτα από τον αρχηγό της Ερανς Πιλατρών, τον κύριο Πέπα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σου, η οποία όμως δεν σημαδεύτηκε με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Σήμερα ξέραμε ότι ερχόμαστε να παίξουμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είναι ψηλά σε βαθμολογικές θέσεις. Εμείς είχαμε εδώ να δώσουμε το 100% να πάρουμε ό,τι μπορούμε από το παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα έδειξε μια πολύ καλή εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χάσαμε μια ευκαιρία στο πρώτο τέταρτο να προηγηθούμε. Εκεί μετά, με το εύκολο γκολ που φάγαμε από ένα στιγμήμο, χάθηκε λίγο η συγκέντρωσή μας. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε μια καλή εικόνα. Βέβαια, πρέπει να γυρίσουμε, να δουλέψουμε στα σημεία τα οποία δεν τα πήγαμε καλά σήμερα, ώστε στη συνέχεια να είμαστε καλύτεροι. Μια συνέχεια η οποία για μας, όπως ξέρουμε, είναι δύσκολη. Έχουμε αυτή την ατυχία με την αφαίρεση βαθμών. Η ομάδα βρίσκεται σε αλλαγές. Όπως ξέρετε, έχει αποχωρήσει ο προπονητής μας. Πιστεύω όμως στα παιδιά, πιστεύω στους συμπαίκτες μου και μέχρι το τέλος εμείς θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Και ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου που ήρθε από τα Φιλιατρά να ενισχύσει την ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μας σήμερα. Πραγματικά η Ερανή, η δύναμη της είναι ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Τον ευχαριστούμε πολύ και τον θέλουμε κοντά μας κάθε παιχνίδι ώστε να βοηθήσει την προσπάθειά μας. Να περάσουμε στο σκόρ του Αστέρα Βάρη σήμερα, το Γιώργο Τούλια. Γιώργο, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας σου με 3-0 απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ερανή. Πέσαμε όντως απέναντι σε μια καλή ομάδα που θεωρώ ότι αδικείται από την βαθμολογική θέση. Έχει καλούς παίχτες, είναι καλή ομάδα και θεωρώ ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία. Είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα, είχαμε δει τις αδυναμίες του αντιπάλου. Μπήκαμε, βρήκαμε τον ρυθμό μας, βάλαμε ένα γκολ από στιγμένη φάση, λύθηκαν και τα πόδια μας λίγο πιο άνετοι. Βάλαμε και το δεύτερο γκολ και πιστεύω κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι νωρίς το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζουμε, κεφάλι κάτω, έχουμε την άλλη εβδομάδα παιχνίδι πάλι εδώ στην έδρα μας. Πάμε πάλι για τους 3 βαθμούς και παιχνίδι με παιχνίδι κοιτάμε να κερδίζουμε. Αφιερώνεις κάπου το σημερινό γκολ? Πάντα στην κόρη μου, αλλά σε όλο τον κόσμο εδώ που είναι κοντά μας στην ομάδα.